Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι η ελευθερία. Γράφω, ξέσπασα. Λύθηκε ο κόσμος και έπεσε ο λευμός. Αλλά φρόνω. Είμαι ευτυχής σε να μην γνώρισα ποτέ τον κόσμο. Στο κελί μου κλεισμένος, μόνος με μόνον, ενώπιος ενώπιο. Είδα με χαρά το πρόσωπό σου στα κύματα στις φωτογραφίες που μου έστειλες. Πόσο ένιωθα τη χαρά σου έτσι στον ήλιο και στο νερό που ήσουν. Ο δεύτερος Οδυσσέας επέστρεψε στη πατρίδα του, είδε το πανύψελο ορεινό κεφάλι της πόλης που γεννήθηκε, διέσχισε πανάρχαιο δρόμο κατά μήκος της Άκτης και χτύπησε για άλλη μια φορά την πόρτα του πατρικού του σπιτιού. Η αυλή ήταν γεμάτη με βασιλικό, ματσουράνα, γεράνι. Ο γέρο Λαέρτης είχε ήδη γεράσει. Η μητέρα συγκρατημένα και ήσυχα παρατηρούσε τον πολυταξιδεμένο γιο της. Πόσο λεπτός είχε γίνει, πόσο οι κόγχες των ματιών του είχαν βαθιστεί, πόσο το μέτωπό του είχε φαρδίνει και μαυρίσει από τόσο χιόνι και καυτό ήλιο. Θέλω να πεθάνω στην Κρήτη. Είναι η γη μου, εκεί στο κάστρο. Και αν δεν προφτάσω να πεθάνω εκεί, εκεί θέλω να με θάψουνε. Το χώμα της Κρήτης έφτιασε το αίμα μου. Αυτό θέλω να το πιει. Οι μισές καλοσύνες έφεραν τον κόσμο στα σημερινά χάλια. Φτάσε μωρέ άνθρωπε ως την άκρα, βάρα, και μη φοβάσαι. Πιο πολύ συχαίνεται ο Θεός στο μισοδιάολο παρά τον αρχιδιάολο. Τινάχτηκα. Ο Βούδας είναι ο στερνός άνθρωπος, φώναξα. Αυτό είναι το φοβερό μυστικό του νόημα. Ο Βούδας είναι η καθαρή ψυχή που έχει αδειάσει. Δεν έχει μέσα από του τίποτα. Είναι τίποτα. Τα πάντα διάνευαν μπροστά μου. Η φυγή, η άσκηση, η λύτρωση, το κήρυγμα της σωτηρίας. Χριστέ μου, μουρμούρισε.
Κοντεύουν 2.000 χρόνια και ακόμα σε σταυρώνουν. Πότε θα γεννηθείς, Χριστέ μου, να μη σταυρωθείς πια, να ζεις μαζί μας αιώνια. Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες. Σας δίνω και εγώ μια ευχή. Σας εύχομαι να είναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο είναι η δική μου και να είστε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι η ελευθερία.